Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ευγενία Αλεξάκη. Υπήρξα και εγώ Fulbrighter. Είχα αυτή την τύχη και την τιμή και νομίζω ότι όλοι κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια για να δώσουμε πίσω κάτι και να συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες για νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες να έχουν αυτό το άνοιγμα σε νέα εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και καλλιτεχνικά περιβάλλοντα. Fulbright Polymorphia, η έκθεση που είμαστε εδώ σήμερα, έτσι, η οποία ανήκει σε αυτό το πρόγραμμα, το «Η τέχνη στηρίζει την εκπαίδευση», «Art Supports Education», που οι καλλιτέχνες δίνουν έργα τους για να συνεχίσουν, είπαμε, για να στηριχτεί το Ταμείο Υποτροφιών. Και η σημερινή μας συζήτηση, «Arts Education Society», το βάλαμε στα αγγλικά, μπορούμε πολύ ωραία, «Polymorphic Challenge». Δεν παίζουμε απλώς με τις λέξεις. Έτσι, πιστεύουμε σε αυτό το δίκτυο. Το δείχνει η κατάσταση, δηλαδή οι τέχνες, η εκπαίδευση, η κοινωνία, η κοινότητα έχουν έρθει πολύ κοντά. Η κοινωνική στροφή λεγόμενη των τεχνών είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά projects, είναι τα προγράμματα τα ακαδημαϊκά, είναι η έρευνα η σχετική που δείχνει πώς και με ποιους τρόπους οι τέχνες μπορούν να συνεισφέρουν, να είναι καθοριστικός παράγοντας στην αηφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην ενσωμάτωση. Οι τέχνες, δηλαδή, και οι κοινωνικές προκλήσεις είναι εδώ πέρα. Τέτοια projects θέλουμε να δούμε σήμερα, να συζητήσουμε, δηλαδή, περιπτώσεις, δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα για αυτό το θέμα, αλλά με τους καλλιτέχνες και καθηγητές και με εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή εμπειρία σημαντική Fulbrighters εδώ πέρα, θέλουμε να δούμε περιπτώσεις που καλλιτεχνικά projects βοηθούν λίγο περισσότερο σε αυτό που λέμε ενεργή κοινωνική σκέψη, ενσυναίσθηση. Να δούμε τη συνθήκη λίγο και του άλλου στην πολύμορφη συνθήκη των σύγχρονων κοινωνιών. Οπότε ξεκινώ αμέσως με τον Αντώνη τον Βολανάκη, που είναι εικαστικός, έχει δουλέψει πολύ και με διάφορες κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ενσωμάτωση προσφύγων, θα μας τα πει εκείνος. Διδάσκει στο Δύο Αθηνών, στη Δραματική Σχολή, αλλά έχει και μια διδακτική εμπειρία, να επισημάνω και τη διδακτική εμπειρία ιδιαίτερα από όλα αυτά τα που μπορούμε να βρούμε πολύ ωραία στο βιογραφικό σου, στο NYU, στο New York University, στο τμήμα Τέχνη και Πολιτική, έτσι που νομίζω εκεί κατεξοχήν βλέπατε και την εκπαιδευτική εφαρμογή. Ωραία να τα κάνουμε ως καλλιτέχνες ή και να βρίσκουμε τους τρόπους να υλοποιούμε τέτοια projects, αλλά να δούμε και η εκπαίδευση, σε επίπεδο εκπαίδευσης. Πώς εκπαιδεύεις νέους ανθρώπους στο να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν με την κοινωνία, και τα projects βέβαια τα προσωπικά που έχεις δουλέψει, θέλουμε να ακούσουμε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ευγενία, ευχαριστώ όλους εδώ. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Fulbright που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να πάω στην Αμερική, στο NYU. Αυτή ήταν και η τοποθέτηση με το Fulbright, στο τμήμα Τέχνη και Πολιτική, το οποίο ήταν το πρώτο τμήμα το οποίο συνδύασε αυτές τις δύο έννοιες. Είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα Τέχνη και Δημόσια Διοίκηση, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Και εκεί πήγα το 12 και έκτοτε ήμουν επισκέπτης καθηγητής για 5 συναπτά ακαδημαϊκά έτη, κάθε δεύτερο εξάμηνο. Οπότε μοίραζα και το χρόνο μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, και αυτό ήταν μια ωραία συνάντηση, αλληλοπυροδότηση στο τι συμβαίνει στην Αμερική, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πώς όλες αυτές οι συνθήκες έρχονται μαζί να συναντηθούν. Θα σας πω λοιπόν για κάποια από τα project που έχω κάνει, ξεκινώντας από τις έννοιες οι οποίες διέπουν τη δουλειά μου. Δύο είναι τα μεγάλα μονοπάτια στο έργο μου. Το ένα είναι το Her Stories instead of His Stories, His Story. Δουλεύω την γυναικεία, την μη ηγεμονική, την μη πατριαρχική αφήγηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω αυτές τις αφηγήσεις οι οποίες έρχονται έξω και πέρα από εμένα. Και με ενδιαφέρει και η έννοια του blind date, θα σας μιλήσω και αργότερα. Είναι μια σκέψη και μια μεθοδολογία την οποία την ξεκίνησα όταν γύρισα από τις σπουδές μου στο Λονδίνο στην Ελλάδα το 2006, όπου ξεκίνησα μια διαδικασία συνάντησης διαφορετικών ομάδων και την έννοια της συνεργασίας. Όπως βλέπετε,
και στην πρώτη διαφάνεια σκέφτομαι λιγάκι ποιος είναι αυτός ο αυτοπροσδιορισμός ο οποίος με φέρνει ως καλλιτέχνη στην κοινωνία και βλέπετε διαφορετικές έννοιες όπως ο κοινωνικός υφαντής, ο οικοδιάκονος, αυτός ο οποίος είναι και οικοδεσπότης και διάκονος και ο χορογράφος, το χο με ωμέγα, πώς δηλαδή γράφουμε στο χώρο, διανοίγουμε χώρους για συνάντηση και μέσα σε αυτή την χωρικότητα που ζούμε και κινούμαστε, πώς αυτή η κίνηση μας φέρνει σε συνάντηση με τους γύρω μας. Η παιδαγωγική μου βασίζεται στην κριτική παιδαγωγική του Πάουλο Φρέιρε, αν έτσι πολύ σύντομα που τα λέω όλα, που αυτό που φέρνει ο Φρέιρε στην παιδαγωγική του είναι ότι πραγματικά η εκπαίδευση μας φέρνει στη συνθήκη να εξασκήσουμε ελευθερίες. Μέσα σε αυτή την παιδαγωγική του Φρέιρε και την κριτική του, την αγωγή του κατοπιεζόμενου, που έχουν ξεφυτρώσει και ανθίσει πολλές κοινωνικές και καλλιτεχνικές πρακτικές, πάντοτε κρατάω ένα κομμάτι της συνεκπαίδευσης. Η μεταμόρφωση λοιπόν του κόσμου, και τώρα σας δείχνω μερικές εικόνες από ένα project στο οποίο ήταν μία συνάντηση κοινοτήτων που εγώ τις διαμόρφωσα και συντέθηκαν σε ένα project που έκανα το 2015, το Holy Bachelorette in the Wedding Cave, και είμαι και πολύ χαρούμενος που έχω δύο γυναίκες από την Ελλάδα που συμμετείχαν σε αυτό το project, με διπλές ιδιότητες η Άννα η Παγκάλου και η Χριστίνα η Κατσάρη. Εκεί, πάνω στην έννοια του hair story, προσπάθησα να σκεφτώ τι σημαίνει η γυναικεία αφήγηση, οπότε συνέλεξα 600 ερωτήσεις από γυναίκες με την αρχική μου ερώτηση ποιες είναι οι ερωτήσεις που σε καίνε αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Και να πω ότι αυτό είναι και το πρώτο project από τα πολλά που συνέχισαν στην συνεργασία μου με καλλιτέχνες από την Αμερική και την Ελλάδα. Δηλαδή είναι και το πρώτο project επί της ουσίας που ήρθε μετά το Fulbright και μέσω του Fulbright. Γιατί το διάστημα που πήγα εγώ παρέμεινα ένα χρόνο στο NYU, οπότε κατάφερα και ανέπτυξα κοινωνικούς δεσμούς. Οπότε έχοντας αυτές τις αρχικές ερωτήσεις από τις γυναίκες, τις έδωσα σε άλλες γυναίκες να τις απαντήσουν. Από την Ελλάδα και την Αμερική, από 19 χρονών μέχρι 70, από πρίτανη πανεπιστημίου μέχρι μετανάστρια καθαρίστρια. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο εύρος σε αυτή τη βιντεοεγκατάσταση, που δεν θα δείξω τώρα βίντεο, απλώς σας το λέω για να έχετε μία αίσθηση. Εκεί υπήρχαν 14 βίντεο λοιπόν με γυναίκες οι οποίες απαντούν σε ερωτήσεις άλλων γυναικών. Ήταν μία συνάντηση αυτής της αφήγησης που με ενδιαφέρει και σε αυτό το project, όπως βλέπετε, έχουμε μία εικόνα ενός αργαλιού. Υπήρχαν κάποιοι γλυπτικοί πυλώνες με νηφικά που με ενδιαφέρει πάρα πολύ το εργαλείο, το κοινωνικό εργαλείο του νηφικού, το οποίο μεταφέρει την κόρη σε μητέρα, όπου οι επισκέπτες έπαιρναν ψαλίδια, έκοβαν κομμάτια από τα νηφικά και τα ύφαιναν σε αυτόν τον αργαλιό. Οπότε υπήρχε και μία συνθήκη συζήτησης και στον αργαλιό, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, στο οποίο συνέχιζα να συλλέγω ερωτήσεις από γυναίκες, τις ερωτήσεις που καίνε. Και ως τώρα έχω συλλέξει γύρω στις 3.500 ερωτήσεις, γιατί το έργο αυτό μετά πήγε στην Ελβετία, στη Βασιλεία, στο Μουσείο, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε συνέχιζα να συλλέγω ερωτήσεις και αυτό δημιουργεί και ένα αρχείο. Αλλά είχαμε και ένα κομμάτι μεγάλης βιβλιοθήκης με όλα τα κύματα του φεμινισμού που γινόντουσαν αυτοσχέδιες συζητήσεις κάθε βράδυ. Έτσι, να έχετε μία αίσθηση από το χώρο, το 2015. Υπάρχει ένα link στο βίντεο, άμα θέλετε να το δείτε. Και μετά είχα τη μεγάλη χαρά να συναντηθώ με μία άλλη κοινότητα που δεν είναι ζωντανή, την κοινότητα της αρχαίας Ελλάδας, με ένα περίεργο τρόπο, σε μία biennale που λέγεται Culture Scapes στην Ελβετία. Είχαν ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα και μου ζήτησαν αυτή η εγκατάσταση να μπει μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οπότε συνομίλησε όλη η εγκατάσταση με τα αρχαία εκθέματα και είχα και τη χαρά, κάτι έτσι μάλλον που δεν θα ζήσω ξανά εύκολα, οι επιμελητές και διευθυντές αρχαιολόγοι του Μουσείου να μου προτείνουν και να επιλέξω ποια εκθέματα θέλω να συνομιλήσουν με το έργο μου και άλλαξαν όλη τη διαμόρφωση του ορόφου, γιατί μου έδωσαν και ένα πάκο βιβλία
με την δυνατότητα να επιλέξω ποια από τα εγγύα γάλματα θα ήθελα να συνομιλήσουν με τις γυναικείες αφηγήσεις. Σας περνάω λιγάκι από αυτό το project για να καταλάβετε και την εξωστρέφεια που έχει η δουλειά μου. Αυτό είναι ένα project που έκανα στην Τίνο. Εκεί βρίσκεται μία από τις πρώτες σχολές υφαντουργικής στην Ελλάδα το 1898. Μία ομάδα γυναικών αποφασίζει και διαχειρίζεται ένα ποσό όπου ξεκινάει μία σχολή υφαντουργικής για τις γυναίκες του νησιού. Εκεί δούλεψα λοιπόν με μία κοινότητα γυναικών που συνεχίζει να υφαίνει, να πλέκει, να κεντάει. Συνέλεξα προφορικές ιστορίες. Έκανα ένα ποίημα, το οποίο δυστυχώς τώρα δεν φαίνεται, αλλά είναι γραμμένο, αν βλέπετε, μία λευκή γραμμή. Είναι γραμμένο σε όλο τον τοίχο περιμετρικά στην κεντρική αίθουσα με τους αργαλιούς. Έκανα ένα βίντεο με την διευθύντρια του συλλόγου που προσπαθεί να συνεχίσει την παράδοση. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είναι μία συνθήκη συνεκπαίδευσης. Γιατί πάντοτε όταν δουλεύω με μία κοινότητα, αυτό που σκέφτομαι είναι τι θα αφήσω και τι θα δώσω στην ίδια την κοινότητα. Πάντοτε όταν δουλεύουμε με κοινότητα, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που διδάσκουμε στο NYU, είναι ότι δουλεύω με και για την κοινότητα. Δεν δουλεύω για την κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Τρεις γενιές, οι οποίες έρχονται και είχα τη χαρά να τις συναντήσω και τις τρεις. Η εγγονή έχει κάνει τα τετράγωνα από το τραπεζομάντιλο. Η γιαγιά έχει κάνει τον ατραντέ, αν το λέω σωστά, την δαντέλα γύρω-γύρω. Και η μαμά έχει κάνει το δέσιμο των τριών. Οπότε, σε ένα τραπεζομάντιλο, τρεις γενιές γυναικών. Έπειτα αυτό το, η ύφανση πήγε και μία βόλτα στην Τυφλίδα, στη Γεωργία, που με κάλεσε μία άλλη Fulbrighter, η Λίντια Μάθιους, που εκεί δούλεψα με μία άλλη κοινότητα γυναικών και σε χωριά έξω από την Τυφλίδα, αλλά και μέσα στην Τυφλίδα, σε συνεργασία με το Μουσείο Μεταξιού, που υπάρχει μία πολύ ζωντανή κοινότητα γυναικών που ασχολούνται με τα υφάσματα. Εδώ είχε ενδιαφέρον, γιατί πηγαίνοντας στα χωριά και βρίσκοντας τις υφάντρες, με ρώτησαν και μου είπανε, θέλεις μία μεγαλύτερης ηλικίας ή μία νεότερης. Και λέω, και τις δύο. Και δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, οπότε η Άννα και η Λαλέ έχτισαν μία σχέση ξανά και μαζί. Ενδιαφέρον έχει ότι περισσότεροι άντρες κάθονται στον αργαλιό, γιατί τους ερεθίζει το μηχανικό του αργαλιού. Να πούμε τώρα ότι ο αργαλιός είναι ένα βασικό στοιχείο μέσα στην δουλειά μου και η έννοια της Πινελόπης διατρέχει το έργο μου και στην, καλώς ήρθες. Και στην εγκατάσταση αυτή το 2015 είχα και τη χαρά να συνεργαστώ με τη Μάργαρετ Άτγουντ στη Νέα Υόρκη, που μου έδωσε το κείμενό της στην Πινελοπιάδα και το ζήσαμε ζωντανό και με την Άννα Παγκάλου ξανά εκεί. Με την Άννα έχουμε συνεργαστεί σε άπειρα έργα αργαλιού, τραγουδιού και συνύφανσης. Και έρχομαι σύντομα στα Blind Dates, που είναι η πλατφόρμα που σας είπα πριν. Αυτή την ξεκίνησα το 2006, όπου οι πρώτες συναντήσεις έγιναν μεταξύ εικαστικών και συγγραφέων. Δηλαδή, αυτό που με ενδιέφερε ήταν πώς δύο διαφορετικές ομάδες συναντιόνται, ανταλλάσσουν εργαλεία και δεν κάνει απαραίτητα ο καθένας αυτό που ξέρει, αλλά υπάρχει μία κοινή γραφή. Μέσα στην τα Blind Dates έχουν αλλάξει πάρα πολλές μορφές, τόπους, διάρκειες. Θα σας πω μερικά και μετά θα δούμε και ένα βίντεο. Οι έννοιες οι οποίες με ενδιαφέρουν στο πώς συναντιούνται οι κοινότητες είναι βασικά αυτή της πολυφωνίας, που δεν χρειάζεται να υπάρχει μία ομογενειοποιημένη φωνή, αλλά υπάρχουν οι διαφορετικότητες. Η δυνητικότητα επίσης του αγνώστου, αυτό που λέει η Νίκη Φίνη, μία φοβερή Αμερικανίδα ποιήτρια, obey surprise, το πώς υπακούμε στην έκπληξη, σε αυτό που συμβαίνει σε μία συνάντηση με έναν άγνωστο. Η έννοια της πολιτισμικής ηθαγένειας, του artistic citizenship, πώς είμαστε όλοι ως καλλιτέχνες αλλά και πολίτες, και ως πολίτες μπορούμε να δώσουμε αυτό το στοιχείο ώστε
και οι πολίτες να νιώσουν τη δημιουργικότητα. Αυτά είναι από το πρώτο, λοιπόν, που ήταν οι καστικοί και συγγραφείς, σε αυτοσχέδιους χώρους, παλιά εργοστάσια. Δεν σας λέω τώρα όλα τα ονόματα για να μην σας ζαλίζω. Το επόμενο blind date είναι μεταξύ καστικών και ερευνητών φιλοσοφίας. Αυτό είναι έργο της Εμιλίας Παπαφιλίππου με τον Νίκο Ταγκούλη. Άλλα project τα οποία εμπεριέχουν τη συνάντηση με τον άγνωστο. Αυτή είναι μία δράση που κάναμε στην Λαϊκή Αγορά το 2007, προ-κρίσης, και εκεί είχαμε το φοβερό τραγούδι της Ελένης Μιλωνά, που κάναμε 2.000 DVD, 10 καλλιτέχνες, και πήγαμε στην Λαϊκή Αγορά της Πλατείας Αττικής και τα ανταλλάξαμε με οτιδήποτε εκτός από χρήματα. Μιλάμε για το 2007, προ-κρίση, δηλαδή η έννοια του ανταλλάσσιν χωρίς να μπαίνει κανείς σε διαδικασία χρηματική. Αυτή είναι μια ποιητική εγκατάσταση που οργάνωσα για την εγκατάσταση που είχαμε κάνει ως ομάδα Φιλοπάπου, και εδώ είναι και ο Θοδωρής που είναι στην ομάδα, δεν ήσουν σε αυτό το έργο τότε, που μέσα στην εγκατάσταση που είχαμε δημιουργήσει για μία βραδιά οργάνωσα 13 ποιητές να κάνουν ποιητικές performances. Αριστερά βλέπουμε την Πατρίτσια Κολαΐτη με τα ποίηματα τα οποία θα φεύγανε μετά στην θάλασσα, και δεξιά βλέπουμε ένα ανέκδοτο ποίημα του Γιάννη Στίνγκα. Αν τον έχετε ακούσει, νομίζω πως πρόσφατα πήρε και ένα πολύ ωραίο βραβείο. Σας προχωράω λιγάκι στο War Games. Οπότε όταν έγινε η πρώτη συνάντηση η δική μου με την Αμερική, η πρώτη ερώτηση που μου λέγανε, τι συμβαίνει με την κρίση στην Ελλάδα. Όλοι με ρωτάγανε αυτό, τι συμβαίνει με την κρίση στην Ελλάδα. Πήγα λοιπόν και βρήκα μία γυναίκα στην Αστόρια, η οποία έφτιαχνε ξεροτίγανα. Το ξεροτίγανο είναι το νηφικό γλυκό στην Κρήτη. Καθίσαμε και φτιάξαμε το σχήμα έτσι όπως το έψαχνα και το ήθελα. Φτιάξαμε 500 ξεροτίγανα και στην Washington Square. Άρχισα λοιπόν και τα μοιράστηκα και τα συνάντησα πολλούς αγνώστους. Ήταν πάρα πολλά τα blind dates. Και μαζί με ένα ξεροτίγανο έπαιρναν και ένα σαϊτάκι, όπως βλέπετε στο δίσκο, που το σαϊτάκι έχει εγγεγραμμένο πόσα δισεκατομμύρια σπαταλάει η Ελλάδα κάθε χρόνο σε οπλικά συστήματα. 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο από την Guardian. 42% αγοράζουμε από την Αμερική, 25% από τη Γερμανία, 12% από την Γαλλία. Οπότε η συνάντηση κράτησε αυτή με τους αγνώστους σχεδόν 6 ώρες. Με αρκετούς από αυτούς και τους ανθρώπους που συνάντησα έχουμε κρατήσει έτσι μία επαφή. Το blind date λοιπόν που έρχεται ξανά με την Αμερική είναι το 2013, όπου βλέπετε και φωτογραφίες του Αλέξανδρου Κοραμιλά, τώρα είναι ο φωτογράφος που με ακολουθεί σε όλα τα project. Όπου κάλεσα 7 Αμερικανούς ποιητές με 7 Έλληνες ποιητές να συναντηθούν και να πάμε στο νησί της Ιθάκης, όπου επί της ουσίας ξαναέπιασα μία παράδοση που έγραφαν ποιήματα ραβασάκια ή κουτσομπολιά και τα έρχναν κάτω από τις πόρτες. Χρόνος. Μέσα σε αυτή τη δικασία, λοιπόν, εγώ πήγα και αγόραζα Swiffer από όλο το βαθύ, γιατί ξεσκόνησα όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη τους. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι με μάθανε από τα σούπερ μάρκετ, γιατί ένας άγνωστος πάει και αγοράζει Swiffer, και ήμουνα ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε το κλειδί της βιβλιοθήκης μετά από 3 χρόνια που ήταν κλειστή. Οπότε λέει, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, τι πάει και ξεσκονίζει τα βιβλία. Στην Ιθάκη. Οπότε δημιουργήθηκε έτσι μία περιέργεια και ζήτησα από τους κατοίκους να κάνουμε ένα human hotel. Δηλαδή να φιλοξενηθούν οι ποιητές στα σπίτια. Και αυτό που κάναμε ήταν ένα blind date καθολικό, όπου ξεκινήσαμε και με την έννοια της ανταλλαγής ρίξαμε ποιητικές βόμβες σε πλατείες, σε παραλίες, όπου δίναμε ένα ποίημα και ζητάγαμε ένα ποίημα πίσω.
Για μία εβδομάδα πάνω από 700 άνθρωποι σε δρόμους. Πάνω από 700 άνθρωποι γράψανε ποιήματα και μέχρι και σήμερα ευελπιστώ ότι και οι δύο ομάδες ανάγνωσης που δημιουργήθηκαν μετά από αυτό το project συνεχίζουν. Να πω ότι σε αυτό το project πάντοτε τα blind dates είναι διαγενεολογικά, δηλαδή εμπλέκω ανθρώπους από 19 χρονών μέχρι 100. Στην Ιθάκη δηλαδή είχαμε μία κυρία 95 χρονών που είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ποιήτρια στο νησί, που ήρθε και έγραψε και την τελευταία μέρα μιλήσαμε όλοι, είπαμε όλοι τα ποίηματά μας στο γυμναστήριο που το κάναμε θέατρο. Υπάρχει ένα βίντεο στο site μου αν θέλετε να το δείτε. Η έννοια του περπατήματος λοιπόν, καθώς χρειάζεται να περπατήσουμε για να συναντήσουμε τον άγνωστο, είναι πολύ σημαντική. Και εδώ είναι ένα project που έκανα μαζί με το Caravan Project στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ, κάνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα και συνεργαζόμενος με τους χορευτές της πόλης, ξεκινήσαμε να μοιραζόμαστε ιστορίες και μυστικά από την ζωή μας, άγνωστη. Εκεί έκανα δηλαδή ένα τριήμερο workshop πώς μοιραζόμαστε τα μυστικά σε αγνώστους και ήμασταν μέσα στις γιούρτες. Μετά αυτά τα μυστικά έγιναν, σωματοποιήθηκαν και έγιναν χειρονομίες. Πάλι όλες οι ηλικίες. Ούψ. Και βγαίνοντας μετά έξω στην πόλη, αρχίσαμε μία χειραψία, που η χειραψία είναι, εκτός από το ότι δεν κρατάω μαχαίρι και είμαι προς εσένα που είσαι απέναντί μου άγνωστος, σου λέω ότι είμαι φίλος σου, έχει και μία ανταλλαγή θερμότητας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε θα πρότεινα, πιάστε και το χεράκι που βρίσκεται δίπλα σας κι αν είναι αγνώστου και δείτε λιγάκι τη θερμοκρασία. Δεν πειράζει. Δείτε λιγάκι τις θερμοκρασίες. Σπύρο, δώσε το χέρι γιατί σε ψάχνουν, ε. Και να σου πω κιόλας να βάλεις το βίντεο. Ναι. Λοιπόν, το 14, τώρα θα βάλουμε και το βίντεο, αυτό είναι το project. Είναι το Imagine the City, το οποίο είναι ένα έργο που έκανα στην Πάτρα. Στην Πάτρα το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι για πολλά χιλιόμετρα κλειστό, καθώς ανήκει στο λιμενικό και εκεί πέρα με τους αρχικούς πράκτορες από ένα workshop που έκανα για site-specific performance στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας που τότε είχε και τώρα έχει μια σχολή δραματικής. Ήρθαν και κάποιοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που είχα διδάξει για κάμποσα χρόνια. Οπότε ξανααφηγηθήκαμε λιγάκι μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ξεκινήσει από αρχιτέκτονες Imagine the City, φαντάσου την πόλη. Ξεκινήσαμε μία επαναφήγηση της πόλης που ήταν ένα προμενάντ έργο. Όπως εδώ προσφέραμε πρώτες βοήθειες σε μία παιδική χαρά. Μοιράσαμε πάλι ραβασάκια για να βρεθούν μέσα σε ένα κιόσκι, που τώρα θα δούμε το δίλεπτο βίντεο, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία. Και δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα άλλα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε πολλά. Ελπίζω τώρα κάνουμε μια αρχή και ναι, έχουμε την όρεξη να πούμε... Να δείξω μονάχα ακόμη ένα με τους νεοφρεμένους. Okay. Μήπως να το δείξουμε στο τέλος αφού μιλήσουν και η Σοφία και ο Λεωνίδας, έτσι. Και είπαμε, κάνουμε μια αρχή τώρα στην θεματική αυτή. Όλοι μας που είμαστε εδώ την δουλεύουμε, οπότε από τη δικιά του μεριά ο καθένας. Εδώ θα δείτε ψεύτικα εγγένεια από κλειστές πόρτες που ακόμη δεν έχουν ανοίξει, προφορικές μαρτυρίες από ανθρώπους που δουλεύουν στο Καρνάγιο και από κατοίκους όταν πρωτοχτίστηκε ο κυματοθράστης. Αν δεν παίζει, μπορώ να προχωρήσω σε φωτογραφίες, σε άλλα project. Και βάλει και φωνούλα. Θα μπει μόνο του, αλλά... Θα μπει κανονικά. Και ενδυνάμωσε το λίγο. Ακούγεται, δεν θέλει πιο δυνατά.
Καθώς προχωράμε, βλέπετε συνέχεια τα κάγκελα αριστερά. Δηλαδή, ο κόσμος της Πάτρας δεν έχει πρόσβαση στην θάλασσα σε αυτό το κομμάτι. Τα εγγένεια που σας λέω τα ψεύτικα. Οι πρώτες βοήθειες στην παιδική χαρά που έτσι πιέσαμε το Δήμο και τώρα την έχει κάνει καινούρια. Εδώ άγνωστοι μπαίνουν σε ένα κιόσκι, πρέπει να πούνε ένα ραβασάκι και συναντιόνται άγνωστοι, όπως βλέπετε. Και νομίζω πως μπορούμε να μην το δούμε όλο για να προχωρήσουμε στο χρόνο. Να σας πω τώρα ότι αυτή η απόσταση που είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα διήρκησε γύρω στις 5 ώρες. Το τραγούδι που ακούτε ήταν το χιτάκι της πόλης για μία εβδομάδα. Πηγαίνανε άνθρωποι στο κέντρο και φέρνανε κόσμο κάτω στην παραλία. Και ανυπομονώ να δω τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε. Εγώ ανυπομονώ σε αυτήν ίσως σε επόμενες συναντήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε σεμινάρια ή τέλος πάντων workshops, θα σκεφτούμε. Να δούμε και πώς μέσα από τα εκπαιδευτικά τμήματα εδώ πέρα, για παράδειγμα εσείς συγκεκριμένα, τέτοια projects, πώς μπορούν να υλοποιηθούν, πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική πρακτική, τον καλλιτέχνη και την κοινότητα, την πόλη και την δικιά του, πώς αυτά μπορούν να βρουν αυτές τις διαδρομές για να είναι και πιο απλωμένα και πιο θεσμικά. Θα τα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την Σοφία την Ντόνα. Η Σοφία Ντόνα είναι εικαστικός και αρχιτέκτονας. Έχει και εκείνη στις σπουδές της, στις πολλές Ελλάδα, Γερμανία, Αμερική, έχει σπουδάσει το μεταπτυχιακό της στο τμήμα της δημόσιας τέχνης στην Βαϊμάρη, στην Γερμανία. Οπότε το κρατάμε και αυτό σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητάμε. Έχει μεγάλη εμπειρία σε project στο δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο χώρο και διδακτική σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, την οποία επομένως την χρειαζόμαστε. Και τώρα φέτος διδάσκει στο καινούριο τμήμα και το τονίζω όχι απλά για να αναφέρω την ιδιότητά της, αυτό το βρίσκεται το τυπικό, το τμήμα πολιτισμού και δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών, καλά το είπα νομίζω, χωρίς χαρτί, είναι καινούριο τμήμα, φέτος ξεκίνησε, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αλλά από τότε που συζητήσαμε για αυτήν την συνάντηση, θυμάσαι που σου έλεγα ότι αυτό με ενδιαφέρει, θα το δούμε αργότερα όταν προχωρήσετε κι εσείς, πώς πολιτισμού, ανθρωπιστικές επιστήμες που είδα ότι έχετε στο curriculum, βιομηχανίες, δηλαδή και μια εφαρμογή αυτών, μπορούν να δέσουν, να φέρουν αυτό το κομμάτι τέχνες και κοινωνία πιο κοντά. Και σ' ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για το σημερινό event. Ακουγόμαι? Ναι. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας όχι ακριβώς τα έργα μου, αλλά εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν να κάνουν με πρακτικές που χρησιμοποιώ στα έργα που κάνω. Δηλαδή, θα σας παρουσιάσω κάποια project και θα μιλήσω για διάφορα θέματα που εμένα με ενδιαφέρουν με τους φοιτητές όταν δουλεύουμε μαζί και το δημόσιο χώρο. Οπότε, εγώ έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική, όπως είπε η Ευγενία, και τέχνη στο δημόσιο χώρο. Γενικά, η πρακτική μου έχει πολύ να κάνει με την έκθεση, με το να εκτίθεμαι στην πόλη και στις ιστορίες της. Και με κάποιο τρόπο είναι κάτι που προσπαθώ κατά διαστήματα να δουλέψω στα project, στα διάφορα project των φοιτητών. Εδώ θα σας δείξω
Από το Πολυτεχνείο του Μονάχου, διδάσκα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Πολυοδομίας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και τους έκανα εγκαταστάσεις στο δημόσιο χώρο. Αυτό ήταν το θέμα τους. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν μια ένα προς ένα εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Η θεματική μας είχε να κάνει με τους πρόσφυγες ακριβώς επειδή το 2015 ήταν ακριβώς ο καιρός που ερχόντουσαν, ήταν η άφιξη των προσφύγων και το συγκεκριμένο project λεγόταν Arrival Urbanism, η πολυοδομία της άφιξης με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε έτσι, για μια πόλη σε σχέση με τα κατόφλια. Αυτό που για μένα ήταν σημαντικό ήταν ότι όσο βγαίνουν οι φοιτητές στο δημόσιο χώρο, έχουν και εκτίθενται και με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται και η πόλη, δηλαδή η απόψη διαφόρων ανθρώπων σε σχέση με αυτό. Και αποκαλύπτονται διάφορες πτυχές της πραγματικότητας. Δηλαδή, βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο, από τον έτσι, ασφαλή χώρο του πανεπιστημίου, που τα πράγματα συμβαίνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μπορούσαν και αυτοί να εκτεθούν με κάποιο τρόπο και να αρχίσουν να μιλάνε με τους κατοίκους, κάπως έτσι συνέβη. Εδώ βλέπουμε μία ομάδα φοιτητών αποφάσισε να κάνει το project που λεγόταν Look and Fuel, δηλαδή γεμίζοντας το κενό. Το Μόναχο έχει μία τεράστια άνοδο σε σχέση με τα ενίκια και τα σπίτια. Αυτά τα παιδιά αποφασίσαν να βρούνε τον ιδιοκτήτη ενός από τα πολύ λίγα κενά οικόπεδα που βρίσκονται στο κέντρο του Μονάχου και να το ενεργοποιήσουν με διάφορους τρόπους, στείνοντας μία πλατφόρμα, καταρχήν φέρνοντας ένα οικοδομικό υλικό το οποίο στρώσανε κάτω σαν χαλί, φτιάχνοντας με παλέτες διάφορα καθιστικά και κάποια στέγαστρα για τον ήλιο, ανοίγοντας έτσι μία πλατφόρμα όπου θα μπορούσαν και οι κάτοικοι αλλά και οι πρόσφυγες να συζητήσουν θέματα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν, βλέπετε εδώ, εντάξει, ήταν καταρχήν το ότι ήταν ένας χώρος, εγώ σκέφτηκα, επειδή όλα στο Μόναχο έτσι έχουν ένα είδος, είναι πολύ τυπικά, έχουν ένα είδος formality που δεν μπορείς να το περάσεις πολύ εύκολα, το συγκεκριμένο, επισημότητας, το συγκεκριμένο εγχείρημα, δημιουργήσε αυτό το χώρο που ήταν ανοιχτός, περίμενα κάπως ότι θα είχαμε αντιδράσεις, αλλά τελικά κάπως η γειτονιά το αγάπησε και άρχισε να κάνει πράγματα. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, κάνανε προβολές, εδώ βλέπετε τη νύχτα, δηλαδή άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει και να συναντιέται σε αυτό το χώρο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο βέβαια, ήταν ότι με κάποιο τρόπο, όπως και κάπως περιμέναμε, ήταν το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει χτιστεί πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης εννοείται ότι περίμενε να ανέβουν οι τιμές και να χρησιμοποιήσει αυτό το project, ας πούμε, των φοιτητών με κάποιο τρόπο για να φέρει πιο πολύ δημοσιότητα. Οπότε, συζητήσαμε και πάνω σε αυτό τον όρο του gentrification και τι σημαίνει αυτό πάνω σε αυτό. Στην ίδια θεματική του εξαμήνου, είχαμε μία ομάδα φοιτητών που κάνανε ένα έργο που λεγόταν Call for Connection. Είχαν πάρει αυτό το κίτρινο τηλέφωνο, το οποίο το είχαν διαμορφώσει έτσι ώστε με ένα κινητό μέσα και μία SIM κάρτα να μπορεί να τηλεφωνεί από απόσταση, δηλαδή λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που αποφασίσαν ήταν να συνδέσουν δύο χώρους. Ένα δημόσιο χώρο της πόλης, έναν έτσι πολύ, ένα δρόμο που έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάει, με ένα χώρο από τα προσφυγικά camps. Ήταν ακριβώς, καταγράψαμε πάρα πολλούς από αυτούς τους χώρους που είχαν μετατραπεί σε χώρους στέγασης και για αυτούς ήταν πολύ σημαντικό, επειδή αυτοί οι χώροι λειτουργούσαν ναι μεν καλά, αλλά δεν μπορούσε κανένας να τους δει, δεν τους έβλεπες, δεν μπορούσε κανείς να έρθει σε επαφή με αυτούς, δηλαδή ήταν κάπως κρυμμένοι. Αποφασίσανε να φτιάξουν αυτές τις δύο εγκαταστάσεις. Το τηλέφωνο χτυπούσε ανάλογα με ένα κόκκινο κουμπί, μπορούσε να πάρει ο ένας από τη μία πλευρά ή την άλλη. Και μπορούσε να απαντήσει και να αρχίσει να κάνει αυτή τη συζήτηση που συνήθως κατέληγε να λέει από πού είσαι και πού είσαι και να λέει βρίσκομαι και εγώ στο Μόναχο και να καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο χώροι. Κάπως μου αρέσει πολύ αυτή η σχέση ακριβώς της ίδιας εγκατάστασης στα δύο μέρη. Και ένα άλλο αντίστοιχο έργο, μία ομάδα φοιτητών η οποία αποφάσισαν να κάνουν ένα round table, ένα χώρο συζήτησης με τους κατοίκους και δίπλα σε έναν ξενώνα προσφύγων,
μιλώντας για τη γειτονιά. Αυτό που ήθελα να πω τώρα σε αυτά τα έργα των φοιτητών είναι ότι αυτή η έκθεση δημιουργούσε διάφορα έτσι, επίπεδα, πώς να το πω, αντίδρασης. Ένα πράγμα ήταν ότι μπήκαμε στην εφημερίδα της ακροδεξιάς, το AFD, γιατί το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου ασχολείται με το προσφυγικό, για παράδειγμα. Ένα άλλο θέμα ήταν ότι αυτό για αυτούς τους φοιτητές αποκάλυψε ένα θέμα που είχε να κάνει με τη γειτονιά. Δηλαδή ότι οι Γερμανοί ήταν πολύ εντάξει στο να γίνει ένα τέτοιο δρόμενο, αλλά οι άνθρωποι μετανάστες δεύτερης γενιάς δεν ήτανε. Δηλαδή πιο πολλοί οι Έλληνες και οι Ιταλοί δεν θέλανε να συνδεθούν καθόλου. Οπότε αρχίσαμε να μιλάμε σε σχέση με αυτή την πόλη της άφιξης, σε σχέση με το τι συμβαίνει και τι θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ή όχι. Οπότε άρχισαν να αποκαλύπτονται διαφορετικά έτσι, σημεία. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο εξάμεινο, δουλέψαμε στο Μόναχο. Το επόμενο εξάμεινο δουλέψαμε στην Αθήνα και για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον το πώς φέρνεις μια ομάδα φοιτητών σε μια άλλη πόλη και με ποιο τρόπο μπορείς να την βοηθήσεις να εμπλακεί μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αυτό που αποφάσισα να κάνουμε στο συγκεκριμένο έργο, εγχείρημα, το οποίο ήταν να μελετήσουμε την περιοχή της Βικτόριας το 2017. Πολύ κακή φωτογραφία, να το πω αυτή. Ναι. Ήταν η ντοκουμέντα 14, να πάμε στο Victoria Square Project, ίσως το ξέρετε, να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαστήριο. Και αυτό που γινόταν ήταν ότι οι φοιτητές οπότε μπορούσαν να εμπλακούν με ένα θεσμό που έτρεχε εκείνη τη στιγμή στην πόλη. Είχαν σαν θέμα το να παρατηρήσουν την πόλη, αλλά και να δώσουν πίσω στην πόλη τις πρώτες τους παρατηρήσεις, δηλαδή έπρεπε να κάνουν μια έκθεση. Οπότε βλέπετε κάποιους χάρτες που ήταν ανοιχτοί στο κοινό. Υπήρχε πολλοί κόσμος που ήρθε σε αυτό. Έτσι κάπως μια εγκατάσταση με μια ύφανση που παρομοίαζε, ας πούμε, τους ιστούς της πόλης. Μια αντίστοιχη με την τέχνη του φροτάζ, διάφορες υφές του πατώματος που τις παρουσιάσανε στο έδαφος και με αυτές τις μπάλες που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι στη Βικτόρια που έχει αυτές τις μπάλες στον πεζόδρομο για να μην περνάς. Οπότε, φωτογραφίες από τα άδεια διαμερίσματα που είδαμε και άδεια κτίρια, μια ηχητική εγκατάσταση σε σχέση με την πόλη και ένα κείμενο από συνεντεύξεις πάνω στην Τζαμαρία. Οπότε το σημαντικό ήταν το να παρουσιάσουν τις δικές τους οπτικές, ερχόμενοι απ' έξω, στον κόσμο και να συνομιλήσουν. Πηγαίνοντας βέβαια πίσω, γιατί το θέμα ήταν να πάμε στο Μόναχο ξανά και να δουλέψουμε σε σχέση με την Αθήνα, σε κάτι καινούριο, δουλέψανε φέρνοντας κάποιες ιδέες σε σχέση με το τι. Καταρχήν να πω εδώ ότι ποτέ δεν θέτω το πρόβλημα ή το τι θεωρώ εγώ ότι είναι πρόβλημα σε μια τέτοια συνθήκη. Δηλαδή πηγαίνουμε, βλέπουμε μια κατάσταση και είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν το τι είναι αυτό που πρέπει να μπει σαν ερωτηματικό σε σχέση με τη συνθήκη. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, μετά αφού συνέβη, είχαμε ας πούμε τις τελικές παρουσιάσεις και τους το είπα, με κάποιο τρόπο να στείλουν πίσω τις μακέτες τους στο Victoria Square Project, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν εκεί. Και το κάνανε, το οποίο μου φάνηκε φοβερό, οπότε έφτασε αυτό είναι ένα σχέδιο και έφτασε αυτή η μακέτα με το ταχυδρομείο και την έχουν τοποθετήσει δίπλα στα αυτά. Γιατί πάντοτε αυτό που με εκνεύριζε τρομερά στην αρχιτεκτονική είναι ότι παίρνεις ώρες ατέλειωτες κάνοντας μακέτες και μετά τις καταστρέφεις. Και έλεγα ότι κάπως αυτές πρέπει να γυρίσουν εκεί. Και πριν δύο εβδομάδες έκανα μια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο από την Κοπενχάγη και κατευθείαν πιάσαν τη μακέτα και άρχισαμε να μιλάμε πάνω στο project ενός φοιτητή που είχαμε κάνει μαζί τότε στο Μόναχο. Οπότε για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνέχεια και η επιστροφή ξανά στο μέρος που συνέβησαν τα πράγματα. Αντίστοιχο εγχείρημα στο νησί της Λέσβου και στο χωριό Βρύσα, το οποίο είναι ένα χωριό που καταστράφηκε από το σεισμό το 2017. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αποφασίσαμε να πάμε και με τον ίδιο τρόπο, πάλι προσπαθώντας να βρεθούμε μέσα στο χωριό, γιατί αναγκαστήκαμε να μένουμε σε ένα άλλο στα Βατερά, που είναι ένα άλλο χωριό. Τι?
παραθαλάσσιο ακριβώς, για να κάνουμε και μπάνιο τον Οκτώβριο. Πάντως δεν υπήρχε κανένα σπίτι στη Βρύσα σχεδόν που να μπορούσαμε να μείνουμε. Ήταν όλα μετά το σεισμό έτσι κλειστά και κόκκινα. Οπότε μείναμε 10 μέρες. Αυτό όμως που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η συνάντησή μας στο μοναδικό. Βλέπετε μια φωτογραφία εδώ από μια φοιτήτρια που βγάζει μια όψη, ας πούμε. Από το... ήταν να συναντιόμαστε στο καφενείο. Και στο καφενείο, βλέπετε από πίσω, υπάρχουν οι θαμώνες. Ήταν επειδή οι κάτοικοι αποφασίσανε να πηγαίνουν από τα βατερά, γιατί είχαν μετακομίσει εκεί, και να συναντιούνται στο καφενείο, προσπαθώντας πάλι να ενεργοποιήσουν το χωριό για να μην μείνει σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Και αποφασίσαμε να κάνουμε, όπως κάναμε ας πούμε, στο Victoria Square Project, να δημιουργήσουμε το καφενείο ως το εργαστήριό μας. Και αυτό έφερε. Αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, ότι συμβαίνουν πράγματα από μόνα τους. Δηλαδή, ήρθε, για παράδειγμα, ήταν 28 Οκτωβρίου, πέρασε ο στρατός, κάτσανε για να πιούν τα δέρια. Μετά φεύγουν, μου λένε τι είναι αυτό, αυτό και αυτό. Μετά περνάει μια κηδεία. Ήρθανε, τους δίναν κουλουράκια, καφέ. Οπότε αρχίσανε να μπαίνουν πολύ εύκολα σε πράγματα ρωτώντας και να καταλαβαίνουν ας πούμε, την κατάσταση σε σχέση με τις εκκλησίες, σε σχέση με. Και να γνωρίζουν κατοίκους πολύ εύκολα, γιατί όλοι ερχόντουσαν στο καφενείο. Αυτό που έκανα. Οι φοιτητές από το Μόναχο αυτό. Ναι. Οι φοιτητές από το Μόναχο, οι οποίοι όμως ήταν πολύ έτσι, ναι. Ήταν από Εράσμους και ναι. Είχε και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί είχαν πολύ διαφορετική. Από διαφορετικές κουλτούρες. Και σε αυτό το έργο ήταν μια πολύ μεγάλη μακέτα, 4 τέτοια κομμάτια, 1x1 μέτρο. Και βρήκα μια. Έστειλα και μου φάνηκε πραγματικά το πόσο εύκολα λειτουργεί για να πάρουμε μια χορηγία από την Αιτζίαν, να στείλουμε τη μακέτα από το Μόναχο στο καφενείο του χωριού και είναι εκεί. Έχει μείνει. Είναι τα σπίτια που έχουν φτιάξει με πάρα πολύ κόπο αυτά τα παιδιά. Και μπορεί κανείς να δει το χωριό όπως ήταν χτισμένο, γιατί θα αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε μπορεί πάντα να έχει μια αναφορά σε σχέση με το πώς ήταν η Βρύσα, που μου φάνηκε πολύ σημαντικό και πάλι από το να καταστραφεί αυτή η μακέτα και να μείνει ίσως στις φωτογραφίες. Και όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα, ήθελα να μιλήσω, πέρα από τους τόπους τους οποίους ενεργοποιούμε κάθε φορά, στη συνεργασία διαφόρων σχολών, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προσπάθησα πολύ στο Μόναχο να φέρουμε τη σχολή αρχιτεκτονικής με άλλες σχολές μαζί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Έχουν μια φοβερή αιμονή στο να μένουν στη δική τους. Δηλαδή, είμαστε αρχιτέκτονες και είμαστε experts. Είμαστε καλλιτέχνες και είμαστε experts. Και παρόλα αυτά, κάναμε ένα εργαστήριο που είναι από τα αγαπημένα μου. Λεγόταν extraterritorial και είναι στο νησί του Αγίου Γεωργίου. Στη Σαλαμίνα. Είναι το νησί που ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Χωρίζει έτσι την πόλη από το ναύσταθμο. Και για μένα αυτό που ήταν σημαντικό, πέρα από, ήταν αυτή η συνάντηση των πανεπιστημίων, που ήταν το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, καλών τεχνών της Ζηρίχης. Ήταν από τη Χάιφα, από το Ισραήλ, το Πολυτεχνείο της Αθήνας, της Πάτρας, μαζί με τον Δημήτρη Θοδωρόπουλο που διδάσκει και είναι εδώ μαζί μας. Και το Πανεπιστήμιο του Βόλου της Αρχιτεκτονικής. Οπότε μπορούσα σε αυτό το μικρό εργαστήριο να φέρω επιτέλους τους φοιτητές σε αυτή την επαφή που χρειαζόταν, που δεν μπορούσα να το κάνω με τίποτα στο Μόναχο, όσο και αν προσπάθησα. Αυτό που ήταν νομίζω σημαντικό στο συγκεκριμένο έργο είναι ότι έπρεπε να πάρουμε ειδική άδεια για να βρεθούμε εκεί, από το πολεμικό ναυτικό. Το οποίο στην αρχή, μετά άλλαξε αυτό, επειδή κάπως μας γνωρίσανε, εννοείται ότι έπρεπε να περάσουμε διαβατήρια, να γίνει όλο αυτό το τσεκ και να περάσουμε αυτή την νησίδα που περνάς ώστε να φτάσουμε σε αυτό το νησάκι. Παράλληλα υπήρχε ένα συνέδριο που γινόταν στον Πειραιά και είχε να κάνει με αυτή τη θεματική, με διάφορους ομιλητές. Και οι φοιτητές μπορούσαν να μείνουν για 2 φορές να πάμε και να κάνουν κάποιες δράσεις, κάποιες μικρές performances στα κτίρια που έχουν μείνει στο νησί. Να πω ότι το νησί ήταν παλιά καραντίνα. Μετά ήταν στέγαζε ψυχιατρική κλινική. Ήταν πολύ γνωστό γιατί είχε πάει ο Λε Κορμπιζιέ στο πέρασμά του εκείνη την εποχή για την καραντίνα και έχει γράψει ένα μικρό κείμενο σε σχέση με αυτό. Ότι βλέπω την Ακρόπολη και περιμένω να φτάσω και βρίσκομαι σε αυτό το βρώμικο νησί κτλ. Οπότε το χρησιμοποιήσαμε λίγο και αυτό. Και το σημαντικό ήταν ότι δεν μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε και δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τίποτα. Οπότε βασιστήκαμε σε αυτό το τι μπορεί να κάνει κανείς, πώς μπορεί να σκιτσάροντας ή ζωγραφίζοντας ή με οποιοδήποτε τρόπο να κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί από το. Εννοείται ότι μας ακολουθούσαν από πίσω με τα jeep σε όλα τότε.
Παρ' όλα αυτά, μας κάνανε έτσι μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση στον ναύσταθμο, με όλα αυτά που βλέπετε από πίσω, όπως επίσης και στην εκκλησία, με τις τοιχογραφίες που μας είπαν ότι είναι όλα τα πρόσωπα σαλαμίνιωτών, που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον. Και τελικά, σιγά-σιγά-σιγά, καταφέραμε και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες. Τους πληστικοποίησες. Ναι, τα παιδιά, τελείως. Και βλέπετε ένα από τα κτίρια που έχουν μείνει, την ομάδα των φοιτητών, όπου κάνανε μία από τις performances που διαβάζανε διάφορα κείμενα. Υπήρχαν κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, δηλαδή δημιούργησαν αυτοί οι δικές τους εγκαταστάσεις με τα διάφορα αντικείμενα από μινάρια που είχαν μείνει μέσα. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από το συνέδριο που είχε γίνει στην Ιωνίδιο Σχολή στον Πειραιά, που ήταν επίσης, νομίζω, σημαντικό παράλληλο δρόμενο για να έχουν μια θεωρητική σχέση με το τι σημαίνει όλη αυτή η θεματική. Και ανοιχτή επίσης και σε καλλιτέχνες οικαστικούς από την Αθήνα, που συμμετείχαν με κάποια και αυτή μικρά δρόμενα. Και ήθελα τελειώνοντας, πάλι δυστυχώς αυτή η φωτογραφία. Το Floating University, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ένα εναλλακτικό, ας πούμε, πανεπιστήμιο που έχει δημιουργήσει η ομάδα που λέγεται Raum Labor Berlin. Είναι μια ομάδα από το Βερολίνο, αρχιτέκτονες. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχω κάνει διάφορα εργαστήρια και ήθελα να το βάλω έτσι σαν παράδειγμα, είναι ότι δουλεύουν πάρα πολύ, πέρα το ότι κατασκευάζουν μια τέτοια εγκατάσταση που δημιουργεί σαν μία πλατφόρμα πανεπιστημιακή, αλλά εναλλακτική πολύ, εστιάζουν πάρα πολύ στο ότι δεν υπάρχει ιεραρχία. Δηλαδή, το email που παίρνεις για να πας να κάνεις το εργαστήριο είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ιεραρχία ανάμεσα στους φοιτητές και στους καθηγητές, είμαστε όλοι το ίδιο, δεν αναγνωρίζεις και γι' αυτό το λόγο παρακολουθείς ένα εργαστήριο και δίνεις ένα εργαστήριο. Και πραγματικά λειτουργεί φοβερά, γιατί όταν είσαι εκεί δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ποιος και δημιουργείται μία πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ομάδα. Εδώ είμαστε σε έναν από τους χώρους όπου έκανα μια παρουσίαση. Το συγκεκριμένο είναι στο Βερολίνο. Εδώ ασχολήθηκα με την ομάδα αυτή των ανθρώπων με μια θεματική που λέγεται Renovictions και έρχεται όντως από τη σχέση μου με το Los Angeles και τη Fulbright και όλη την έρευνα που έκανα εκεί. Έχει να κάνει με το Renovate και το Evict. Δηλαδή είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες προσπαθώντας, υποτίθεται, λέγοντας ότι εμείς θα κάνουμε τώρα μία ανακαίνιση, θα κάνουμε ένα renovate, βάζουν σκαλοσχές στο κτίριο, κλείνουν τις τέτοιες, χαλάνε τα φώτα, αρχίζουν και χαλάνε το τέτοιο, ώστε σιγά σιγά ο κόσμος να φύγει. Και αυτό επειδή έχει ένα παραθυράκι στον νόμο που δεν μπορείς να πεις ότι τι έχει συμβεί ακριβώς. Δηλαδή λένε άργησε ο μάστορας, μπορεί να πάει και πολύ συχνά ο κόσμος αρχίζει και φοβάται και φεύγουν. Και συμβαίνει πάρα πολύ στο Βερολίνο, συμβαίνει πάρα πολύ στο Μόναχο. Και δουλέψαμε σε σχέση με αυτό, πήγαμε και σε διάφορα house project και κάναμε μια εγκατάσταση που είχε να κάνει με μια σκαλοσιά που μπλόκαρε την όψη που έλεγε πάνω Renovictions. Αυτά ήθελα να συνοψίσω. Βλέπετε το έργο μου εδώ. Μετά θα μπορούμε να εστιάσουμε και σε αυτό. Και εσάς τους τρεις εδώ και άλλους καλλιτέχνες, οπότε θα είναι ευκαιρία έτσι λίγο μπροστά στα έργα τους να... Ναι, δεν ξέρω αν πέρασα κατά πολύ το χρόνο, μπορεί. Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το θέμα με τα ιδρύματα που λέμε τα εκπαιδευτικά πήγε και ένα level πιο πάνω στο πώς να συνεργαστούν κιόλας. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή ακόμα πιο δύσκολο για τέτοιου είδους δουλειές, αλλά το ότι υπάρχουν δίκτυα όπως το Fulbright δίκτυο και εντάξει και βεβαίως τα ακαδημαϊκά, τα καλλιτεχνικά δίκτυα, οι φιλίες, νομίζω τουλάχιστον για την περίπτωση την ελληνική είναι μια λύση που μπορούν να φέρουν ακαδημαϊκά και θεσμικά πλέον περιβάλλοντα πιο κοντά προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε τελειώνουμε με τον Λεωνίδα τον Χαλεπά. Λεωνίδα, έλα εδώ πέρα, μην είμαι μόνη μου και να σε βλέπουμε. Ο Λεωνίδας ο Χαλεπάς είναι και αρχιτέκτονας και γλύπτης, έτσι. Διπλή ιδιότητα και πάλι και στο επίπεδο των σπουδών. Σήμερα διδάσκει και διευθύνει το σχολείο, τη Σχολή Μαρμαροτεχνίας όπως την ξέρουμε, αλλά επισήμως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τίνου. Νομίζω ότι
πέρα από την δουλειά του την προσωπική, η ιδιότητά του αυτή εδώ σήμερα, σε μια σχολή που έχει μακρά παράδοση, ιστορία μεγάλη πίσω και βαθιές ρίζες στην καλλιτεχνική παράδοση του τόπου και στην, και στην κοινωνία την ίδια, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η σχέση με σύγχρονους τρόπους, τι κάνετε. Ναι. Καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Ίδρυμα γιατί κάνει αυτή την προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα και μακάρι να βοηθηθεί ο κόσμος να μπορεί να πάει να ζήσει αυτή τη φανταστική διανοητική εμπειρία στην Αμερική και εύχομαι να στευθεί από επιτυχία όσο πιο πολύ γίνεται, δεν είναι για τα έργα, είναι και έργα να μην υπήρχαν, να μαζευτούν χρήματα, ας πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, αυτή η γνώση. Θα θέλατε να πατήσετε το... ή το πατάω... Α, εντάξει. Ναι, το, ναι. Η Σχολή Καλών Τεχνών στο Πύργο διδάσκει 5 μαθήματα. Διδάσκει γλυπτική, διδάσκει μάρμαρο, διδάσκει ζωγραφική σχέδιο, αρχιτεκτονική, ιστορία και στο τέλος κάνουν και διπλωματική εργασία τα παιδιά. Πατάτε λίγο το... Πώς, μπράβο. Α, δε, εντάξει, καλά. Εντάξει. Ο χώρος εδώ είναι η οξομεριά της Τίνου, δεν ξέρω αν έχετε πάει, είναι η βόρεια μεριά της Τίνου. Έχει μια μακραίωνη παράδοση στο μάρμαρο και αυτή η γνώση είναι πανάρχια. Ας πούμε. Και εκεί είναι ο Μαρλάς, εδώ είναι ο Πύργος, από πίσω είναι ο Μαμάδος που κατάγεται και ο Σκαλκώτας και το Σμαήλ που κατάγεται ο Κερλής, ο πρωτομάστρος που είχε διδάξει τους δασκάλους μας στην Καλών Τεχνών την γυψοτεχνία, χαλκοχυτική κλπ. Αν θέλετε, πάτα Κώστα. Ένας πολύ σημαντικός στόχος της σχολής είναι αυτή η γνώση που, χωρίς την οποία δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει στις αναστηλώσεις, Παρθενώνα, Πίδαυρο, Δωδόνη κλπ. Και η σχολή και ο πύργος είναι ένα. Εδώ είμαστε πάνω στη σχολή. Θα σας δείξω βασικά ένα βίντεο το οποίο δείχνει τη σχολή και μετά περπατάμε και κάτω μέσα από το χωριό και πάμε στο μαρμαράδικο της σχολής. Η σχολή χωρίζεται στα δύο. Είναι εδώ πάνω στο λόφο που διδάσκουμε την γλυπτική, ζωγραφική, ιστορία και αρχιτεκτονική και είναι και μέσα στο χωριό που είναι το εργαστήριο του μαρμάρου. Εδώ βρίσκεται η βιβλιοθήκη μας που έχουμε μέσα διάφορα βιβλία. Δεν είναι μεγάλη, αλλά έχει από φιλοσοφία, λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμες κτλ. Κτλ. Ο τόπος συμμετέχει και μέσα στα γραφειοκρατικά ζητήματα της σχολής, δηλαδή διοικούμε το ταμείο, η σχολή, μαζί με έγκριτους πολίτες του τόπου και επίσης έναν επίτροπο του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας που μας επιχορηγεί. Εδώ κάνουμε καλούπια. Και πάντοτε στις διεκδικήσεις μας που είναι σε πάμπολες, συμμετέχει ο τόπος, είναι πάντα μαζί μας. Εδώ είναι ένα μέρος του αρχείου της σχολής. Έργα είναι από το 55, από το 55 είναι η σχολή μας, δηλαδή λειτουργεί περίπου 65 χρόνια. Έχουμε 15.000 σχέδια από παλιά, εκατοντάδες γλυπτά. Η γνώση που διδάσκουμε πρέπει οπωσδήποτε περιέχει κάποιες μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το ζήτημα του μαρμάρου. Για παράδειγμα, στο μάθημα της γλυπτικής, εδώ είναι πρωτοετής που δουλεύουν μέσα στο χώρο του αρχιτεκτονικού μας σχεδίου. Εκεί είναι που κάνουμε το αρχιτεκτονικό και δουλεύει, είναι και ο κύκλος των πρωτοετών. Για παράδειγμα, οι πρωτοετής δουλεύουν πολύ, ξεκινάνε με το κομπάσο. Είναι μια πολύ απλή λογική, δηλαδή είναι αλληλοτομία τριών σφαιρών για να μπορείς να βρεις τα σημεία και ξεκινούν, ας πούμε εδώ είναι ένα παιδί ο Γιώργος, ο οποίος επανερμηνεύει δηλαδή αυτή την κόρη την οποία έχουμε στο κέντρο βρίσκοντας τα σημεία. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας έρχονται και συντονίζονται διανοητικά, ας πούμε, στοιχεία της σκέψης, το θυμικό, το συναίσθημα και οπωσδήποτε η τεχνική και η ύλη, το υλικό, για παράδειγμα.
Ουσιαστικά, βέβαια, το έργο είναι ένα πνευματικό, διανοητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν λέμε ακριβώς τη λέξη αντίγραφο, γιατί δεν είναι αντίγραφο στην πραγματικότητα. Είναι μια νέα δημιουργία που προκύπτει από τον άνθρωπο. Πάντως, πρέπει να αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε αυτές τις μεθοδολογίες δηλαδή και τις διαδικασίες χωρίς τις οποίες δεν γίνεται να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του μαρμάρου. Κοινωνικές ομάδες, όλοι είναι δυνατόν να δώσουν στη σχολή μας και πρέπει να έχεις τελειώσει τυπικά το γυμνάσιο οπωσδήποτε. Πρακτικά έχουμε σπουδαστές οι οποίοι είναι από... Τώρα είναι από 18, ο μεγαλύτερος είναι 65, είναι όλες οι ηλικίες. Να σημειώσω στο θέμα των μεταναστών, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα, ή των προσφύγων. Έχουμε κάνει αλληλογραφία και με το Υπουργείο, γιατί θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να μπορούσαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε προσφυγόπουλα, να μπορούσαν να σπουδάσουν. Πρέπει η πολιτεία όμως να καλύψει τυπικά το ζήτημα. Εδώ ξεκινάει η πορεία, πάει προς τα κάτω, πάει προς το Μαρμαράδικο. Δεν έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες. Δηλαδή χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο να δημιουργηθεί. Φυσικά. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε και μία προσέγγιση από μία ΜΚΟ η οποία ασχολείται με το προσφυγικό ζήτημα. Και, γιατί ήταν ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο Αφγανός μάλιστα, και έπρεπε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον. Τέλος πάντων, τον επέβλεπε ο εισαγγελέας, ας πούμε, και έπρεπε να έρθουμε σε επικοινωνία, μετά κόπηκε. Δηλαδή, πρέπει η πολιτεία να αναλάβει να δείξει τη θέληση σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω δει κάποια βάση μέχρι τώρα, ας πούμε. Ενώ το έχουμε ζητήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, στην περιοχή υπάρχουν παντού λαξεύματα, θα σας δείξω και μετά, δηλαδή, γιατί σκαλίζουν τα παιδάκια από μικρά, από 5 χρονών, δηλαδή, φίλοι μου. Αυτός είναι ο Άι Νικόλας. Αυτό είναι έργο του Ιωάννη Χαλεπά, αυτό. Παλιό, δηλαδή, πριν το 1900, ας πούμε, που είναι και ο κύριος ναός, δηλαδή, του πύργου. Υπάρχουν πολλά λαξεύματα όπως αυτά. Άνθρωποι, παιδάκια, μαθητές που έχουν περάσει, διάφορα γραμμένα πράγματα και θα δείτε και κάποια πολύ ενδιαφέροντα καραβάκια, ας πούμε. Λοιπόν, και πάμε μέσα αυτή τη δεδαλόρη πορεία για να πάμε να βρούμε το Μαρμαράδικο, ένα κυπαρίσι, για παράδειγμα, εδώ. Αυτό μπορεί να το έκανε παιδάκι 5 χρονών. Αυτό υπάρχει αυτή η παράδοση. Δηλαδή. Είτε παιδιά στου δρόμου, δηλαδή να. Ναι. Από εδώ πάμε. Τρόπο, ναι, βεβαίως. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον. Θα σου πω, Κώστα, να πατήσει κάποια στιγμή το space. Θα σου πω. Όχι ακόμα, γιατί είναι κάποια σκιτσάκια τα οποία δείχνουν. Πάτα το. Ναι, αυτός είναι φίλος μου, ας πούμε, που το έχει γράψει. Τώρα είναι 30 χρονών. Ένα καραβάκι. Όταν ήταν 5 χρονών, δηλαδή με ένα καρφί, του δίνουν. Ναι. Ξαναπάτα, Κώστα, και έχει και... θα σου πω πάλι. Δηλαδή, συγγνώμη. Συμμετοχικό είναι τελείως βιωμένο, δεν ξέρετε εμείς να πάμε. Πάτα το. Άλλο καραβάκι. Yeah. Ναι, αυτή είναι η αδερφή του, ας πούμε, που έχει κάνει. Που είναι τώρα η κοπέλα, είναι 32-33. Ξαναπάτα και θα σου ξαναπώ. Ξαναπάτα. Άλλο ένα στέλνο. Ναι, το κάνουν, είναι παραδοσιακό αυτό. Δηλαδή, είναι παράδοση και... Α, ναι. Τώρα εξαρτάται. Δηλαδή, ο καθένας ακολουθεί την πορεία του, βέβαια, στη ζωή. Έχουμε κάνει και τώρα, βέβαια, κάποια έγγραφα σε όλα τα σχολεία της Τίνου να φέρουν τα παιδάκια, κυρίως, εντάξει, και το Λύκειο και το Γυμνάσιο, αλλά μας ενδιαφέρουν και δύο στα νηπιαγωγάκια και του Δημοτικού. Θα τα φέρουν πάνω, θα τους δείξω λίγο το Μαρμαράδικο που θα το δείτε σε λίγο, να πάρουν λίγο μία αίσθηση. Θα τους ανεβάσω πάνω στη σχολή, θα έχουμε βάλει με τους τριτοετής μαρμαράκια να το βάλουν στη βιβλιοθήκη τους για να τους μείνει, για να έρθουν στη σχολή. Συγγνώμη. Έχει, δημοτικό. Ναι. Εδώ είναι το Μαρμαράδικό μας. Δεν θα σας κουράσω πολύ με μεθοδολογίες. Έχει πάρα πολύ μέθοδο το πράγμα. Δηλαδή, είναι διάφορες γνώσεις που πρέπει να αποκομίσει κάποιος. Αν θέλετε, συζητάμε. Ασχολούνται και με την τρισδιάστατη βεβαίως έννοια. Δηλαδή, πονταδόρους, κομπάσα, ελεύθερες δουλειές. Και οπωσδήποτε έχουμε και τα βυζαντινά, τα τρυπητά. Αυτά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση. Ας πούμε εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα πιο. Είναι ο κλασικό, ας πούμε, που κάνει το κορίτσι. Εδώ πέρα ο Παναγιώτης δουλεύει με την πόντα.
θέλει πολύ λεπτό χειρισμό, ας πούμε, αίσθηση του υλικού πάρα πολύ. Τρυπητό εδώ πέρα δουλεύει η ζαχαρένια, ναι. Αυτό είναι στην παράδοση του Νεοβυζαντινού, δηλαδή, από το Λυρίτη και έπειτα, δηλαδή Μεσοπόλεμο, ας πούμε. Λυρίτης, Ζάχος κλπ. Όλοι αυτοί βέβαια είναι παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή αισθάνονται, εκφράζονται κτλ. Αλλά να, εδώ φέρνει το πέκι, είναι η πρώτη άσκηση. Συγγνώμη που το πατάτε λίγο το. Ας πούμε, η πρώτη άσκηση, το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όταν μπαίνουν στη σχολή είναι πρέπει να φέρει στο πέκι μια επιφάνεια, να κόψει μουρέλα, πάλι να τα φέρει στο πέκι που είναι κάθετα προς το πρόσωπο. Μετά να κάνει το από κάτω πρόσωπο και να κόψει τα κεφάλια. Όλα αυτά πρέπει να είναι ακριβώς κάθετα, ακριβώς επίπεδα. Είναι μια εντελώς αρχαία διαδικασία με την πύχη. Όπως γινόταν στην αρχαιότητα. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν μαθαίνεις τη δομή του υλικού. Γιατί το μάρμαρο είναι λίγο σαν ένα βιβλίο. Έχει νερά, ας πούμε, και έχει μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά ως υλικό, ας πούμε. Πάτα, Κώστα. Ευχαριστώ. Εδώ είναι πίσω η πλατεία του Μαρμαράδικου με τα υλικά μας. Και εδώ είναι το κάτω αρχείο μας. Τα οποία είναι επίσης έργα διάφορα, ας πούμε, από το παρελθόν. Η σχολή έχει μεγάλη συλλογή και τώρα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα της ψηφιακής αρχαιοθέτησης, βάσης δεδομένων κλπ. Θα προκηρυχθεί και θέση ιστορικού τέχνης στη σχολή μας τώρα, αυτόν τον καιρό. Υπάρχουν διάφορα, δηλαδή ένα κυκλαδικό, πιο πέρα μια νυχτερίδα, ας πούμε, μεγάλη. Δηλαδή, αν αυτά τα βγάζαμε έξω, θα βλέπατε κάθε λογής φαντασίας, με δημιουργική φαντασία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κλασικός τύπος σταυρού, ας πούμε, παραδοσιακού. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ με πολλά, γιατί θα ήταν ενδιαφέρον, άμα θέλετε εσείς να μιλήσετε, αν θέλετε να συζητήσετε. Μάλιστα. Υπάρχει συνεργασία με το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Ναι, το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας είναι και πηγαίνουμε οπωσδήποτε τους μαθητές μας, κατεβαίνουμε στο μουσείο, γιατί είναι τρομερή πηγή πλούτου το μουσείο και είναι μεγάλη τύχη για τον πύργο που έχει το μουσείο, γιατί ήρθε σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο αυτό το μουσείο, γιατί οι παλιοί άρχισαν να φεύγουν από τη ζωή. Και ίσα που πέτυχε οι παλιοί λατόμοι, κάποιοι παλιοί μαρμαράδες και μπήκε αυτή η γνώση ευτυχώς μέσα στο μουσείο και δεν χάθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οπωσδήποτε κατεβαίνουμε εκεί, τα βλέπουμε τα έργα και μάλιστα τώρα έρχεται και μέχρι να γίνει η προκήρυξη του ιστορικού τέχνης, διδάσκει ο εθνογράφος ο Αλέκος ο Φλωράκης, που επίσης έφτιαξε το μουσείο από άποψη επιστημονική. Και κάθε δύο χρόνια που γίνεται και το συμπόσιο γλυπτικής, γιατί έχει ξεκινήσει στο μουσείο κάποια συμπόσια γλυπτικής, οι σπουδαστές μας συμμετέχουν ως βοηθοί και είμαστε πάντοτε ανοιχτοί, δηλαδή να κάνουμε και άλλα πράγματα με το μουσείο. Είναι σημαντικό και το Ίδρυμα της Πειραιώς φυσικά, που στοιχειοθετεί όλη αυτή τη γνώση με τα θεματικά μουσεία. Βέβαια. Και το θεσμικό σας πλαίσιο καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολιτισμού. Ανήκουμε στο Υπουργείο. Δηλαδή, έχουμε μία σχολή, η οποία είναι εκτός του γνωστού στην Ελλάδα πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δηλαδή πώς αυτό το πλαίσιο το θεσμικό που υπάρχει και σας ορίζει, αλλά και πράγματα που είπες, όπως ότι έχετε στο Ταμείο της Διαχείρισης, να το πω, αν το κατάλαβα σωστά, ναι, ανθρώπους από την τοπική κοινωνία, έτσι. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων και η ίδια η παράδοση του τόπου με την μαρμαροτεχνία και τη συγκεκριμένη σχολή, προφανώς, και μας το εξήγησες και πολύ ωραία και με τα σχέδια, αυτό είναι κάτι που έχει περάσει μέσα στην σχέση με την κοινότητα. Ναι. Αυτή η σχέση θεσμικά ελέγχεται από το Υπουργείο, δηλαδή αν εσείς μπορείτε έτσι, νέοι άνθρωποι και όλοι όσο μπαίνουν εσύ και νεότεροι μέσα στη σχολή, μπορείτε αυτή να την προεκτείνετε, δηλαδή μπορεί να καλέσετε το τμήμα του Μονάχου ή ένα άλλο τμήμα από την Ελλάδα του Αντώνη, του Θοδωρή και να κάνετε ένα project ή είναι κάτι που, γιατί μας είπες,
Πολύ ενδιαφέρον. Στην περίπτωση που θέλατε να εντάξετε κάποιους πρόσφυγες, δεν είχε λυθεί το θεσμικό καθεστώς. Έστω όμως μια άλλου τύπου, ίσως κάπως να το πω πιο απλή συνεργασία, ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική, γίνεται. Ναι, λοιπόν, η σχολή έχει ένα πολύ ιδιόμορφο στάτους και πολύ ενδιαφέρον. Όπως είπες, είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι εκτός του τυπικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι μια δημόσια υπηρεσία ανεξάρτητη που αντιστοιχεί σε διεύθυνση. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι είμαστε αυτοδιοίκητοι, που αποτελευόμαστε μένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά από εκεί πέρα σαν ίδρυμα λειτουργούμε από μόνοι μας. Θεσμικά μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει το ζήτημα ότι υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θέλουμε να κάνουμε τώρα μια μεγάλη νομοθετική τροποποίηση ώστε να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα μια σχέση με κάποιον μαρμαρά να έρθει να τον πληρώνουμε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για να έρθει για το health and safety ζήτημα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι τυπικά ζητήματα τα οποία βέβαια λίγο το ένα, λίγο το άλλο χτίζει μια δυνατότητα. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να συνάψουμε κάποια σχέση με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Δηλαδή, είχε τύχει να μιλήσουμε με σχολή καλών τεχνών από τη Νέα Υόρκη και θα κάναμε summer courses. Δηλαδή, θα φέρνανε τους μαθητές τους από τη Νέα Υόρκη για το καλοκαίρι για ένα 2 credit summer class. Και δεν μπορούσαμε να λάβουμε μέρος των διδάκτρων. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την. Στο χέρι μας είναι να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, είναι μια πρόκληση αλλά, και αυτό. Ναι, η σχολή έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στάτους ανεξάρτητο και ξεφεύγει και από τους περιορισμούς της ακαδημίας. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο αντιακαδημαϊκή με μια έννοια. Και αυτό δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ελευθερία. Βέβαια, έχουμε το ζήτημα ότι πρέπει παράλληλα, μεθοδολογικά, να εξοπλίζουμε αυτούς οι οποίοι βγαίνουν από τη σχολή, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα που δεν γίνεται άμα δεν έχουν αυτή τη γνώση. Ναι. Απαραίτητος. Απαραίτητος. Αλλά είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση σχολής. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, δηλαδή. Έχει μιλευτεί αυτή η φυσιογνωμία από τα χρόνια και της λειτουργίας της και τη μακρύωνη ιστορία του πύργου. Μαρλά, και έχει και όλο αυτό της χειροτεχνίας, του craft που τώρα και είναι στο προσκήνιο και της σύγχρονης τέχνης, το ξέρουμε, το δουλεύετε, είδαμε και με τον Αντώνη δουλειές, που αυτό το συμμετοχικό, συμμετοχική χειροτεχνία, έτσι, και η κοινωνική, τα social crafts, έτσι, που ακριβώς φανερώνουν αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν και που νομίζω σίγουρα, αλλά βλέπουμε πως είναι και το θεσμικό πλαίσιο πολύ σημαντικό, δηλαδή να λυθεί, γιατί θέλεις να καλέσεις. Μα αμέσως να κάνεις ένα project με φοιτητές, ζητήματα ασφάλειας, όπως είπες, σε ένα τέτοιο χώρο. Αν δεν έχουν λυθεί. Είχαμε κάνει μια ωραία συνεργασία, το λέγαμε πριν και με τη Σοφία, που είχε συμμετάσχει η Σοφία και ο Δημήτρης ο Θοδωρόπουλος που είναι εδώ, που έκανε και το αρχιτεκτονικό. Ναι, το ξεχάσαμε. Και ήταν και με σπουδαστές από το Industrial Design, από τη ΣΥΡΟ, και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Βέβαια, το χρηματοδοτούσε το Νιάρχος. Ήταν στα πλαίσια του φεστιβάλ και βοήθησε. Ναι, το, ναι, 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 ναι. Τώρα θέλω να δω και είναι και κέριο σήμερα, δηλαδή θέλω να δω πώς μπορούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες, γιατί μου έχουν εκφράσει πολλά παιδιά πώς θα μπορούσαμε άρα για να πάμε να συνεχίσουμε να σπουδάσουμε και στην Αμερική. Δηλαδή, εντάξει, λες, okay, το κράτος έχει το θέμα του με το ότι οι σχολές του Υπουργείου Πολιτισμού είναι γνωστό, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να δώσουν κάποια διαπίστευση στο πτυχίο και αυτό δημιουργεί κολλήματα μετά. Πώς μπορούμε, ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός, να δημιουργήσουμε αυτές τις δυνατότητες δηλαδή και με την Αμερική, ας πούμε. Για παράδειγμα, είχα δει μια φορά. Στον κατάλογο του Princeton, τον Τυρί, για παράδειγμα, στην Αγία Παρασκευή, μπορούσε να στείλει μαθητές να κάνουν μεταπτυχιακά, να κάνουν διδακτορικά, κανονικά. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, το πεδίο είναι τεράστιο, δηλαδή, και είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχολή και προσφέρει πάρα πολύ στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή. Γιατί τώρα πια, φανταστείτε, δηλαδή, επειδή έχει πέσει τόσο πολύ αγορά, ας πούμε, δεν υπάρχουν πλέον εμπειροτέχνες μαρμαράδες, που πολύ σημαντικοί ήταν όλοι αυτοί και είχαν τρομερή γνώση. Τώρα πια, αυτοί που μπορούν να ξέρουν, να μαθαίνουν το μάρμαρο, είναι αυτοί που βγαίνουν από αυτή τη σχολή.
Και αυτοί μπορούν να πάνε να πιάσουν στα χέρια τους και τον Παρθενώνα και την Επίδαυρο και όλα. Φυσικά με τους παλαιότερους μας τόρους που δουλεύουν πρώτα σαν βοηθοί κλπ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει να το, πρέπει να το τρέξουμε και να το φροντίσουμε και να δώσουμε και δυνατότητες σε αυτά τα παιδιά να ανθίσουν πιο πολύ τη γνώση τους μετά. Γιατί η γνώση θέλει άλλη γνώση και παραπάνω γνώση και γεννάει γνώση κλπ. Αυτά. Στη διάθεσή σας, δεν ξέρω, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καταπληκτική, δηλαδή σας άγχωσα πάρα πολύ νομίζω, στο backstage. Και είμαστε πολύ στην ώρα μας, όχι είναι ωραίο, γιατί είπαμε, αφού έτσι κουβεντιάσουμε λίγο, επειδή ο χώρος κλείνει στις 7, γι' αυτό το λέω, νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία με τους καλλιτέχνες μας από εδώ και από, ανάμεσά σας, να δούμε κάποια έργα. Θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι, να ρωτήσει κάποιον από τους ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έναν ακόμα Fulbrighter και καθηγητή στο Πολυτεχνείο, τον Θοδωρή τον Ζαφυρόπουλο, για έτσι, αν μπορούσε, περιοριστήκαμε τώρα, θα θέλαμε τον έχουμε στο πάνελ, αλλά περιοριστήκαμε λόγω χρόνου, είπαμε θα συνεχίσουμε. Έχετε συνεργαστεί, άκουσα ήδη συνεργασίες που έχετε κάνει. Έτσι ενδεικτικά ίσως κάποιο project που έχετε κάνει με τους φοιτητές για να εμπλουτίσουμε την γνώση που πήραμε, το υλικό που πήραμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό είναι ότι η έννοια έργο είναι πολύ ανοιχτή σήμερα. Γιατί και η έννοια, εφόσον είναι η έννοια έργο και δει καλλιτεχνικό έργο ή έργο που περιέχει άλλα επιστημονικά ή διανοητικά πεδία, όπως είναι, είναι εμφανώς η κοινωνιολογία, εμφανώς η ανθρωπολογία, τα όρια δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν. Και όσο και ακριβώς επειδή συστήνονται όλα αυτά τα όλες αυτές οι επινοήσεις, οι οποίες είναι ένα προϊόν από παρατήρηση, εμπειρία, το in situ, το να πας εκεί να ζεις στον τόπο, να καταλάβεις τις ιδιαιτερότητες του και έτσι να θέσεις τη θέση σου απέναντι σε αυτό το χώρο και να συνομιλήσεις και έτσι να παράξεις. Κάθε δουλειά είναι ένα κατασκεύασμα που περιέχει πάρα πολλούς παράγοντες. Και δεν, άρα θα πω, ο καλλιτέχνης ή ο δημιουργός εν δυνάμει δεν είναι η οντότητα που είναι στεγασμένος σε ένα μακρινό κάστρο έτσι, μόνος ναι. του. Στο πατάρι, στη Σοφίτα, ναι. του 19ου αιώνα, κάπου στο Παρίσι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Τα παραδείγματα ήταν εξαίρετα με την έννοια ότι είδαμε ότι μέσα από αυτή την διάθεση να μην χτίζουμε όρια, απλά να ανοίξουμε όσο περισσότερες πόρτες και να δούμε όλα τα ενδεχόμενα που υπάρχουν ανάμεσά μας, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο ανοιχτά. Τα έργα που δουλεύουμε στη Σχολή Αρχιτεκτών στο Μετσόβιο ακριβώς έχουν όλες αυτές τις κατεύθυνσεις, δηλαδή έχουν ακριβώς να οπλίσουν μεθοδολογικά τα παιδιά όχι εργαλειακά, μάλλον στην αρχή, ώστε να τους δώσουν τα εργαλεία για να μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό τον κόσμο, και έτσι να κατασκευάσουν ένα λεξιλόγιο, και από εκεί μετά όλες τις διαδικασίες να ξεχάσουν ότι είναι έτσι τέχνη. Δεν ξέρει κανείς μας τι είναι η τέχνη. Έτσι. Και σίγουρα παίρνει πολλές μορφές σήμερα. Ο καλλιτέχνης παίρνει πολλούς ρόλους. Είναι από ακτιβιστής έως αρχαιονόμος, ανθρωπολόγος, όπως είπες, κοινωνιολόγος, κοινωνικός υφαντής, όπως μας είπε πολύ ωραία ο Αντώνης. Τεχνίτης, ακριβώς. Ναι. Ναι, δεν είναι μια μορφή που δρά σε ένα κενό χώρο, ακριβώς. Και όσο έχουμε βέβαια ανθρώπους σαν και εσάς σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομίζω ότι είμαστε καλά και στο ελληνικό τοπίο. Νομίζω λίγο το θεσμικό αν βοηθήσουμε και τις συνέργειες να είναι περισσότερες. Ναι.
και νομίζω, αν μπορώ να συμπληρώσω τώρα σε σχέση με το θεσμικό, μερικές φορές είναι καλό και να το ξεχνάμε. Α, για πες. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να δείξω κιόλας και έχω και ένα σπουδαστή εδώ πέρα από το Δύο Αθηνών, για δύο ας πούμε εξάμηνα κάνουμε συνεργασία με το Parsons, με τη Λίντια Μάθιους, οι δικοί μου φοιτητές με τους... Θέλετε να το βάλουμε Αν μπορεί ο Κωνσταντίνος να δούμε μερικές εικόνες... Είναι στις διαφάνειες, τις τελευταίες. Ναι. Έλα, κάτσε. Βασικά κάναμε blind dates οι φοιτητές, οι δικοί μου με τους φοιτητές της Λιβύας. Και έτσι γνωρίσαμε πού βρίσκουμε τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα. Στη Νέα Υόρκη ψάξανε οι φοιτητές εκεί πού βρίσκουν την Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Ανταλλάξαμε love letters, ραβασάκια τα οποία είχαν υλικότητα και οι ομάδες που έγιναν και συντονίστηκαν. Κωνσταντίνε, το ψάχνεις? Όχι. Είναι στις δικές μου διαφάνειες. Αυτό είναι της Σοφίας. Και ήταν από τις λίγες φορές που επιτρέπαμε και κινητά και τάμπλετ μέσα στο μάθημα, γιατί ήταν συνεχή επαφή οι ομάδες των ανθρώπων. Αυτό είναι από το blind date που κάναμε με τους νεοφερμένους. Πρόσφυγες. Δεν τους λέω πρόσφυγες, τους λέω νεοφερμένους. Γιατί το πρόσφυγας αμέσως σε βάση μια διαδικασία ίκτου, πόνου. Και το project έτσι όπως το δουλέψαμε εδώ πέρα, δηλαδή εμένα η πρόθεση μου είναι η αναδιανομή προνομίων που έχω εγώ ως καλλιτέχνης, που έχω πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού. Αυτό ήταν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που θα μπορούσα να κάνω μια εγκατάσταση, που έκανα και μια εγκατάσταση στο τέλος. Αλλά ζήτησα το χώρο μαζί με τη Ραφίκα να έχω... Να σας νεοαφιχθέντες, όχι νεοφερμένοι. Και νεοαφιχθέντες. Το φερμένοι κάτι έχει μια δεικτικότητα, όχι μάλλον. Όχι. Έχει όμως και μια αυτενέργεια. Σωστά. Λοιπόν... Μην σε συμφωνήσουμε εγώ με τον Θοδωρή. Γιατί είναι αυτός που τον έχει φέρει. Και αυτό είναι το blind date, το virtual blind date. Βλέπετε Νέα Υόρκη και Αθήνα αριστερά. Όχι. Αυτά τα κάνετε στο 2 τώρα. Αυτά τα κάνουμε στο 2 και αυτό που λέω σε σχέση και όλα και με το θεσμικό, στο 2 ας πούμε που δεν είμαστε σχολή ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε συνεργασίες να εδώ μέσα στο Facebook group που ανταλλάσσουμε τα love letters με τους μαθητές που συνομιλούν με τους σπουδαστές φοιτητές στη Νέα Υόρκη. Έχουμε συνεργασίες και Σπύρο βοήθησε εμένα να τις πούμε όλες. Με τον Γκίτης, την Ακαδημία στην Μόσχα που πήραμε μια χορηγία από τον Νιάρχο για τα αεροπορικά εισιτήρια και οι φοιτητές, οι δικοί μας, μένουν στα σπίτια ή μένουν σε εστία, δεν θυμάμαι. Στα σπίτια ή και σε εστία, στον άλλο που έρχονται. Μετά έχουμε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκροτόφσκι στην Πολωνία. Έχουμε συνεργασία με το LIPA, το Institute of Performing Arts στο Liverpool. Κι άλλο ένα στο Μόναχο τώρα. Το Λάμδα στο Λονδίνο. Την Άινς που θα έχουμε στο Βερολίνο. Και όλα αυτά είναι εξωθεσμικά. Δηλαδή δημιουργούμε human hotel όπου οι δικοί μας πάνε και μένουν στα σπίτια των άλλων φοιτητών και τούμπαλιν. Προσπερνάτε δηλαδή το επίπεδο της θεσμικής συνεργασίας. Αυτοί είναι οι χάρτες που έκαναν οι φοιτητές που συνέχεια συνομιλούσαν με τους φοιτητές από τη Νέα Υόρκη. Και πώς βρίσκει κανείς την πόλη του ενός στο άλλο. Οπότε αυτό είναι κιόλας και μία σκέψη. Δηλαδή, μέχρι να έρθουν τα θεσμικά, εσύ βρες τους φίλους σου από την Αμερική, από τα Ινστιτούτα Γλυπτικής και ξεκινήστε το virtual και μετά το physical θα γίνει κι αυτό. Okay. Με έναν άλλο θεσμό. Έτσι. Ωραία. Από ότι ήρθαν και μερικοί από τους καλλιτέχνες που δεν ήταν νωρίτερα εδώ και ήθελα όμως να επισημάνω ότι είναι η Τίνα Χαλματζή, η Πελαγή, η Κυριαζή, η Ελένη Μιλωνά. Η Ελένη Μιλωνά την αναφέραμε, η Άννα Παγκάλου που δεν συμμετέχει με εδώ αλλά είναι μαζί μας, ο Λάμπος ο Νικολάτος. Ναι. Ωραία, οπότε εκμεταλλευτείτε τους. Με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ήθελα να πω ότι ξεκινάει αυτή τη Δευτέρα, νομίζω, το Πόλεμος και η Ειρήνη σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, που είναι επίσης πρόεδρος του Fulbright. Είναι μια εξαιρετική έτσι, δική της προσέγγιση. Πολύ ωραία. Οπότε, ναι, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να τους εκμεταλλευτούμε και να τους πάμε μπροστά στα έργα τους, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να θέσουμε έτσι όμως είμαστε καθιστοί ή χαλαρώνοντας λίγο να κάνουμε μια βόλτα στα έργα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς, Σάββατο απόγευμα.
στους μιλητές.